Με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, εισερχόμεθα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η κατανυκτικότερη, η πνευματικότερη, η αγιότερη περίοδος του εκκλησιαστικού έτους. Μας προετοιμάζει να εορτάσουμε τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου. Καλύτερα να συμμετάσχουμε στα σεπτά πάθη και στην ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχίζει με νηστεία. Οι δε ύμνοι της Εκκλησίας βλέπουν το εγκόμιο της νηστείας. Βασίλισσα των αρετών ονομάζει ο ιερός υμνογράφος την νηστεία. Οι πρόγονοί μας, πατέρες, πάποι, πρόπαποι και παλαιότεροι τηρούσαν τις νηστείες της Εκκλησίας και μάλιστα την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τηρούσαν όλοι σχεδόν οι Ορθόδοξοι Έλληνες και με μεγάλη αυστηρότητα τις νηστείες και μάλιστα την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σήμερα ολίγοι, πολύ ολίγοι Ορθόδοξοι Έλληνες τηρούν τις νηστείες. Οι πλήστοι Έλληνες καταλύουν τις νηστείες. Μερικοί καταλύουν και την Καθαρά Δευτέρα και τη Μεγάλη Εβδομάδα και αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει θλιβερότατο και εξοργιστικότατο φαινόμενο. Υπάρχουν Έλληνες που γράφονται στις ταυτότητες Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν θέλουν να διαγράψουν και να αλλάξουν αυτή την ένδειξη, και όμως τη Μεγάλη Εβδομάδα αυτοί οι Έλληνες και στα σπίτια τους και στα εστιατόρια και στα ψητοπολία έξω τρώγουν κρέατα και μάλιστα προκλητικός. Μου έλεγαν για τέτοιους ανθρώπους ότι εδώ σε ψητοπολία της Ομονίας πέρυσι έτρωγαν προκλητικός κρέατα για να προκαλέσουν και να πικάρουν Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι. Είναι κτίνοι, είναι αδελφοί μου. Είναι σαρκοβόρα ζώα από βράσματα της κολάσεως. Ευτυχώς δεν είναι πολλοί αυτοί οι Έλληνες. Είναι ολίγοι, αλλά προκαλούν την αγανάκτηση του ουρανού και της γης. Και δεν είναι αμαρτία να πει κανείς ότι τα κρέατα που τρώγουν Μεγάλη Παρασκευή προκλητικός γίνονται μέσα τους καρκίνος και συμφορά. Οι πλήστοι Έλληνες καταλύουν τις νηστείες και πολλοί δεν έχουν την ταπείνωση να παραδεχθούν ότι παραβαίνουν νόμο Θεού και νόμο Εκκλησίας, αλλά δικαιολογούν την ασεβιά τους. Κι άλλοτε μεν λέγουν ότι τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα βλάπτουν, παραλάσσουν και διαστρέφουν χωρίο της Καινής Διαθήκης,
το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την νηστεία. Άλλοτε λέγουν ότι η νηστεία δεν έχει σημασία και άλλοτε λέγουν ότι η νηστεία είναι εφεύρεση των παπάδων. Έτσι λέγουν κοσμικότατοι τύποι, άπιστοι και άθεοι, οι οποίοι εν τούτης θέλουν να εξακολουθούν να γράφονται στις ταυτότητες ως χριστιανοί ορθόδοξοι. Η νηστεία, αδελφοί μου, δεν είναι εφεύρεση των παπάδων, είναι ιερός θεσμός, είναι νόμος Θεού και νόμος της Εκκλησίας. Η νηστεία είναι τόσο αρχαία όσον αρχαίος είναι ο άνθρωπος. Θεσπίστηκε μέσα στην Εδέμ, στον Παράδεισο, η εντολή που έδωκε ο Θεός στους προπάτορες ήταν είδος νηστείας. Δεν θα φάγετε από αυτού, ή δαν ημέρα φάγετε θανάτω αποθανείστε. Σας απαγορεύω να φάγετε από ορισμένων καρπών. Εάν φάγετε την ιδίαν ημέραν, εξάπαντος θα θανατωθείτε, θα χωριστείτε από το Θεό την πηγή της ζωής. Παρέβησαν οι προπάτορες, οι πρωτόπλαστοι, τον νόμο της νηστείας και επεσόρευσαν πάνω στην ανθρωπότητα αναρρύθμιτα δεινά και καταναγκαστικές νηστείες, φοβερές πείνες. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός νομοθετεί νηστεία, τακτική νηστεία και έκτακτη νηστεία. Τακτική νηστεία ήταν, παραδείγματος χάρη, η νηστεία κατά την ημέρα του εξυλασμού. Η ημέρα του εξυλασμού ήταν σαν την ειδική μας Μεγάλη Παρασκευή, τύπος της Μεγάλης Παρασκευής. Κατ' εντολή του Θεού νήστευαν τότε οι Ισραηλίτες και πενθούσαν για την εξηλαίωση των αμαρτιών τους. Διαμέσου του προφήτου Ιωήλ ο Θεός διατάσσει έκτακτη νηστεία. Αγιάσατε νηστείαν, λέγει, ορίσετε νηστεία και συγκεντρωθείτε και κλάψετε και πενθήσετε. Και η Καινή Διαθήκη κηρύσσει νηστεία. Τι ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο που διαβάστηκε στους Ιερούς Ναούς κατά τη Θεία Λειτουργία? Ο Χριστός ομιλεί και λέγει, όταν νηστεύετε μη γίνεστε όσπερ οι υποκριτές και οι θροποί. Όταν νηστεύετε να μην γίνεστε κατσούφιδες, κακομύριδες όπως οι υποκριτέ, να μην νηστεύετε επιδεικτικά για να σχηματίσει ο κόσμος την ιδέα ότι είστε ασκητικοί και άγιοι. Αυτός ο λόγος του Χριστού προϋποθέτει ότι γίνεται και πρέπει να γίνεται η νηστεία, και ορίζει ότι ο τρόπος της νηστείας δεν πρέπει να είναι επιδεικτικός. Η νηστεία δεν είναι μικρή και ασήμαντη υπόθεση. Είναι σημαντική και μεγάλη. Η νηστεία έχει πολλαπλή σημασία. Είναι
υπόθεσης υπακοής στο Θεό και στην Εκκλησία, η οποία είναι εμψυχωμένη από το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί εν Αγίω Πνεύματι και ορίζει τις ημέρες και τις περιόδους της νηστείας. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας και ό,τι θεσπίζει η Εκκλησία είναι ορθόν και αλάθητον και σεβαστόν. Όποιος είναι εναντίον της νηστείας δεν έχει υπακοή στο Θεό και δεν έχει υπακοή στην Εκκλησία. Ο Αβραάμ γιατί είναι μεγάλος? Γιατί είχε μεγάλη υπακοή. Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να κόψει το παιδί του και εκείνος προθύμως ανέβασε το παιδί του πάνω στο όρος για να το κόψει. Από μας τι ζητεί ο Θεός και τι ζητεί η Εκκλησία? Να κόψουμε λίγο το φαγητό. Και αν εμείς δεν κάνουμε ούτε τη μικρή αυτή υπακοή, είμαστε ανάξια τέκνα του Θεού και της Εκκλησίας. Η νηστεία είναι υπόθεση ταπεινώσεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το νηστεύω εκφράζεται και με το ρήμα ταπεινώ, ταπεινώνω. Ταπεινώσατε τας ψυχάς ημών, λέγει ο Θεός, και εννοεί νηστεύσατε, ταπεινώσατε τους εαυτούς σας δια νηστείας. Ο εαυτός μας, ο σαρκικός εαυτός μας, έχει απαιτήσεις και αξιώσεις, θέλει να απολαμβάνει τα αγαθά πλουσιοπαρόχος και ειδονίζεται γευόμενος τα υλικά αγαθά. Και όταν στερούμε από τον εαυτό μας ορισμένα αγαθά και ορισμένες ειδονές, ταπεινώνεται ο εαυτός μας και δια της ταπεινώσεως υψώνεται ο άνθρωπος. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Η νηστεία, αδελφοί μου, είναι ζήτημα πένθους για τις αμαρτίες μας. Είναι πάλι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη το νηστεύω εκφράζεται και με το ρήμα πενθώ. Γιατί? Διότι η νηστεία έχει την έννοια του πένθους. Κατά την νηστεία πενθούμε για τις αμαρτίες μας. Κατά τη χριστιανική νηστεία πενθούμε και για το πάθος του Χριστού, το πάθος το σεπτό που υπέστη ο Χριστός ένεκα των αμαρτιών μας. Η νηστεία είναι ζήτημα κατευνασμού των παθών. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι και μάλιστα οι νέοι είναι ασυγκράτητοι, τρέχουν όπως εκείνοι οι χείροι της χώρας των Γαδαρινών, τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα προς την αμαρτία? Γιατί δεν μπορεί να συγκρατηθεί ο κόσμος? Γιατί δεν μπορεί να συγκρατηθεί η νεότης? Διότι εγκατελείφθησαν ορθόδοξοι τρόποι κατευνασμού των παθών. Όσο περισσότερη τροφή και όσο λιπαρότερη τροφή εισάγουμε μέσα στον οργανισμό, τόσο περισσότερο ανάβει η φλόγα των αμαρτωλών ειδονών. Και όσο μειώνουμε την τροφή, τόσο το θηρίον που λέγεται σάρκα καταπίπτει. Η νηστεία είναι υπόθεση θυσίας. Είναι μια θυσία απέναντι του Θεού. Αδελφοί μου, χριστιανισμός είναι ό,τι στοιχίζει.
πνευματικό της είναι ό,τι στοιχίζει. Πράγμα το οποίο δεν στοιχίζει δεν είναι χριστιανισμός, δεν είναι πνευματικό της. Εάν ο χριστιανισμός δεν μας στοιχίζει ούτε ένα πιάτο φαγητό, τη θυσία ενός πιάτου φαγητού, τότε δεν είναι χριστιανισμός, είναι απλώς θρησκευτικές λέξεις. Η νηστεία βοηθεί τον άνθρωπο να διαλάμψει με άλλες σπουδαίες αρετές. Όταν κανείς τρώγει πολύ, γίνεται βαρύς σαν το μολύβι, ρέπει προς τον ύπνο, προς τη ραθυμία και δεν έχει διάθεση να προσευχηθεί, και αν προσεύχεται κάνει μια νοθρή, νοχελή προσευχή. Όταν νηστεύει είναι ανάλαφρος και μέσα του δημιουργείται μια διάβγεια και μια αγία διάθεσης να προσευχηθεί. Έτσι η νηστεία βοηθεί την προσευχή. Η νηστεία επίσης βοηθεί να διαπρέπει ο άνθρωπος σε μια άλλη αρετή, ανώτερη και από την προσευχή. Ποια είναι η αρετή, η ανώτερη από την προσευχή? Η ελεημοσύνη. Γιατί η ελεημοσύνη είναι ανώτερη από την προσευχή? Δεν είναι ανώτερη από την προσευχή. Είναι ανώτερη από όλες τις αρετές. Γιατί? Διότι είναι η αγάπη στην έμπρακτη μορφή της. Η αγάπη δεν είναι η κορυφαία αρετή? Η ελεημοσύνη τι είναι? Αγάπη στην έμπρακτη μορφή της. Πώς η νηστεία βοηθεί για ελεημοσύνη? Τι έλεγαν οι αρχαίοι χριστιανοί? Νηστεύσομεν ή να ελεήσομεν. Να νηστεύσουμε, να περισσεύσουν αγαθά, να κάνουμε ελεημοσύνη. Η νηστεία δεν ωφελεί μόνον ψυχικός, ωφελεί και σωματικός. Μη ακούετε, αν δεν θέλετε να ακούσετε, τους ιερείς, τους θεολόγους, τους ιεροκήρυκας. Ακούσετε τους ιατρούς. Τι λένε οι ιατροί? Ότι οι πολλές και λιπαρές τροφές κουράζουν τα διάφορα όργανα του σώματος. Κουράζουν το στομάχι, κουράζουν το σηκώτη, κουράζουν την καρδιά, κουράζουν τον όλο οργανισμό και μειώνουν το χρόνο της ζωής του ανθρώπου. Ένας μεγάλος ιατρός λέγει ότι οι άνθρωποι των καταναλωτικών κοινωνιών σήμερα τρώγουν τριπλάσιο από ό,τι έπρεπε να τρώγουν. Και ένας άλλος μεγάλος ιεροκήρυκας, προτεστάντης, που διαβάζει όμως τους Έλληνας, τους ανατολικούς πατέρες, τους πατέρες της Ορθοδόξης Εκκλησίας και μάλιστα τους ασκητάς, και κηρύττει στην Αμερική ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων από τηλεοράσεως, λέγει ότι σήμερα οι άνθρωποι της καταναλωτικής κοινωνίας σκάβουν τον τάφο τους με τα κοτάλια και με τα πυρούνια. Οι τροφές, οι πολλές και οι λιπαρές δηλητηριάζουν τον οργανισμό με τις τοξίνες. Η νηστεία αποτοξινώνει τον οργανισμό και δίνει υγεία στον οργανισμό. Όταν κανείς νηστεύει, αδελφοί μου, στηρείται ορισμένων υλικών αγαθών, δίνει τρόπον τεινά ύλη, αλλά ελκύει πνεύμα, ελκύει χάρη, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εγκομιάζοντας η Εκκλησία τους Αγίους μας και μάλιστα τους ασκητάς, τι λέγει? Νηστεία
αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Ουδίνα Άγιος με την νηστεία λέγει πρώτα και έπειτα με την αγρυπνία και με την προσευχή έλαβε ουράνια χαρίσματα. Ο άνθρωπος που καθαρίζει τον εαυτόν του με την νηστεία και λαμβάνει χάρη και χαρίσματα γίνεται φοβερός στο μεγάλο εχθρό μας, το σατανά. Τι είπε ο Χριστός για την νηστεία, ενθυμίστε, οι μαθητές κάτω από το όρος της μεταμορφώσεως αγωνίζονταν να βγάλουν το δαιμόνιο. Είχαν βγάλει άλλα δαιμόνια, αλλά εκείνο το δαιμόνιο δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Ρεζίλοι έγιναν οι μαθητές μπροστά στους εχθρούς τους, τους γραμματείς και φαρισαίους. Και όταν κατέβηκε ο Χριστός από το όρος και έβγαλε ο ίδιος το δαιμόνιο, ντροπιασμένοι οι μαθητές πλησίασαν τον Χριστό και τον ρώτησαν κατηδίαν, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο, σαν να το έλεγαν, γιατί πάθαμε το σημερινό ρεζιλίκι. Τι απήντησε ο Χριστός, τούτο το γένος εν ουδενή εκπορεύεται, η μία προσευχή και νηστεία. Αυτή η φάρα του διαβόλου είναι πολύ ισχυρή, δεν βγαίνει παρά μόνο με δυνατή προσευχή και με αυστηρή νηστεία. Ξέρω και σήμερα πρόσωπα δαιμονισμένα που ταλαιπωρούνται, καταδυναστεύονται από το διάβολο. Τι συνιστούν οι ευλαβείς πατέρες? Νηστεία. Να νηστεύει όλη η οικογένεια, να νηστεύουν οι δυνατόν και συγγενείς, και με νηστείες και με προσευχές θα βγει το δαιμόνιο, λέγουν οι πατέρες. Και όταν νηστεύουν και προσεύχονται, όντως βγαίνει το δαιμόνιο και στην εποχή μας γίνονται θαύματα εκβολής δαιμονίων. Η νηστεία, τούτο είναι το συγκινητικότερο, στην Καινή Διαθήκη αποκτά χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι νήστευαν προς χάριν του Θεού, προς τιμήν του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός είπε να νηστεύουμε προς ειδικήν του τιμήν. Γιατί εκφράστηκε έτσι ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, σαρκωμένος, Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος. Πήγαν εκεί οι μαθητές του, οι Φαρισαίοι, και ρώτησαν τον Χριστό, γιατί δεν νηστεύουν οι μαθητές σου? Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι ο νυμφίος, είπε ο Χριστός, και γίνονται πνευματικοί γάμοι. Εγώ ο νυμφίος ενώνομαι με τις ψυχές, ενώνομαι με την Εκκλησία, και όταν γίνεται γάμος και χαρά δεν πενθούν και δεν νηστεύουν οι άνθρωποι, αλλά θα έλθουν οι μέρες που θα απαρθεί ο νυμφίος, θα αποσπαστεί από τους μαθητάς του, θα υψωθεί πάνω στο σταυρό, και τότε και οι δικοί μου μαθητές θα νηστεύσουν. Αυτή είναι η εποχή που απέρεται ο νυμφίος, υψώνεται πάνω στο σταυρό. Αυτό το γεγονός προετοιμαζόμεθα να εορτάσουμε, και εν όψη αυτού του γεγονότος νηστεύομαι για να τιμήσουμε τον νυμφίο της Εκκλησίας, τον Χριστό. Η νηστεία δεν έχει μόνο σημασία, πολλαπλή σημασία για αυτή τη ζωή, έχει σημασία και για την άλλη ζωή, ανυπολόγιστη, αφάνταστη σημασία. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Εάν νηστεύει κανείς επιδεικτικός, δεν έχει μισθό. Αν εννοείται νηστεύει όπως θέλει ο Θεός, θα έχει μισθό στον ουρανό. Το λέγει σαφώς. Να νηστεύεις εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό αποδόσιση εν το φανερό. Είναι αξιόμιστος πράξης
και αξιόμιστος αρετή η νηστεία. Αλλά αδερφοί μου, σύμφωνα με τη Γραφή, υπάρχει νηστεία που δέχεται ο Θεός και νηστεία που αποδοκιμάζει ο Θεός. Νηστεία δεκτή και νηστεία απαράδεκτη. Βλέπουμε τον Κύριο σε μερικά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης να οργίζεται εναντίον των νηστευών των Ισραηλιτών και να λέγει, τι και αν νηστεύετε, μήπως νηστεύετε για μένα? Ούτε όταν νηστεύετε, νηστεύετε για μένα, ούτε όταν τρώγετε, τρώγετε για μένα. Δεν θέλω τις νηστείες σας και τις προσευχές σας και να έρχεστε στο ναό και να μου δίδετε θυσίες και να μου δίδετε θυμιάματα. Μισώ αυτά τα πράγματα, λέγει ο Θεός. Τέτοια νηστεία εγώ δεν διάλεξα. Τέτοια νηστεία δεν επιδοκιμάζω. Γιατί? Διότι νηστεύετε, αλλά συγχρόνως κάνετε τα θελήματα των καρδιών σας. Κάνετε αδικίες και κάνετε εγκλήματα και στάζουν τα χέρια σας από αίματα. Γι' αυτό δεν θέλω την νηστεία σας. Ο Θεός εγκρίνει και επιδοκιμάζει και ευλογεί και επευλογεί την νηστεία, την υλική νηστεία, εάν συνοδεύεται από πνευματική νηστεία. Τι είναι η πνευματική νηστεία? Το λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτοί οι οποίοι είχαν και υλική νηστεία και πνευματική νηστεία και έφτασαν σε μεγάλα ύψη αγιοσύνης. Νηστεία αληθινή, νηστεία πνευματική ή των κακών αλλοτρίωσης. Να απέχει κανείς από τα διάφορα κακά. Τι είναι νηστεία? Νηστεία σωματική είναι να απέχει από διάφορες τροφές. Νηστεία πνευματική είναι να απέχει από τα διάφορα κακά. Ένας καλός χριστιανός με πήρε προημερών στο τηλέφωνο και με κάποια συστολή μου λέγει, δεν θα παραξηγηθείς, να σου κάνω μια υπόδειξη. Λέω, σε ακούω, ευχαρίστως. Παίρνεις, λέγει, θέματα και τα αναπτύσσεις, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, λέει, συμβουλές για πολλά πράγματα συγχρόνως. Όχι για ένα πράγμα που αναπτύσσεις εσύ σε μια ομιλία. Να μας κάνεις καμιά ομιλία που να αναφέρεις πολλά πράγματα από τα οποία έχουμε ανάγκη. Σήμερα θα γίνει το θέλημα αυτό του χριστιανού. Μιλώντας για πνευματική νηστεία, θα ομιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Πνευματική νηστεία, αδελφοί μου, είναι να νηστεύει η γλώσσα. Αχ, αυτή η γλώσσα. Στενάζει, θα έλεγα, ο αδελφόθεος Ιάκωβος όταν γράφει για τη γλώσσα. Όπου τι μεγάλο κακό είναι η γλώσσα. Ακατάσχετο κακό. Είδατε, λέγει ο Απόστολος, λίγη φωτιά και η ολόκληρο δάσος. Μικρή είναι και η γλώσσα, αλλά φωτιά είναι και αυτή. Ο κόσμος της αδικίας. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Ένας ολόκληρος κόσμος από κακό, από συμφορά, από καταστροφή. Η μεγάλη συμφορά είναι η γλώσσα. Γι' αυτό πρέπει να νηστεύει και η γλώσσα. Από τι να νηστεύει η γλώσσα? Από ένα σωρό κακά πρέπει να νηστεύει η γλώσσα. Να νηστεύει από βατολογία. Μη βατολογείτε, είπε ο Χριστός. Τι είναι η βατολογία? Είναι η πολυλογία και η φλιαρία. Πολυλογία είναι να λέει κανείς πολλά και περιτά λόγια. Κάθε περιτό πράγμα είναι αμαρτία και τα περιτά λόγια είναι αμαρτία. Όταν κανείς έχει πολυλογία,
Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να διαφύγει την αμαρτία. Όταν λέει πολλά λόγια θα πει και κάποιο άστοχο και κάποιο αμαρτωλό λόγο, εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτία. Η φλιαρία τι είναι? Όχι απλώς να λέγεις πολλά λόγια, αλλά να λέγεις πολλά λόγια για μικρά, για σήμαντα πράγματα, για ανάξια πράγματα. Αυτό είναι φλιαρία. Να λέγεις ανόητα λόγια. Να μιλάς συνεχώς και ακατασχέτως για τους ελεηνούς πολιτικούς και την ελεηνή πολιτική τους. Να μιλάς για αυτά τα ζώα που κατήργησαν την Κυριακή και έκαναν ναό το γήπεδο και ουρλιάζουν μέσα στα γήπεδα για τα πόδια του Α και του Β ποδοσφαιριστού. Να μιλάς για θέατρα και για κινηματογράφους πράγματα εσχρά. Να μιλάς για μόδες, να μιλάς για φαγητά, να μιλάς για τέτοια πράγματα είναι φλιαρία. Και η φλιαρία είναι αμαρτία. Να νηστεύει η γλώσσα από αργούς λόγους. Τι σημαίνει αργός λόγος? Ο Χριστός είπε ότι θα δώσουμε λόγο για κάθε αργό λόγο. Τι σημαίνει αργός λόγος? Είναι ο λόγος που δεν πραγματοποιείται. Είναι η υπόσχεση που δεν εκπληρώνεται. Να δίνεις εύκολα υποσχέσεις και να μην τις εκπληρώνεις, να λες λόγια και να παραμένουν λόγια, αυτό είναι αργός λόγος και είναι αμαρτία και θα λογοδοτήσουμε για αυτό το πράγμα. Ποιοι έχουν αυτό το αμάρτημα και άλλα πολλά αμαρτήματα στο μεγαλύτερο βαθμό? Οι πολιτικοί. Αυτοί λένε συνεχώς αργούς λόγους. Λόγια, 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 θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Έχουν γεμίσει τον κόσμο με λόγια τα οποία δεν εκπληρώνουν. Και κατήντησε στη συνείδηση του ελληνικού λαού πολιτικός να σημαίνει ψεύτης και απατεώνας. Δεν θα μιμούμεθα τους πολιτικούς. Δύσκολα θα δίνουμε υποσχέσεις, αλλά άπαξ και δώσαμε υπόσχεση, θα αγωνιζόμεθα να την εκπληρώσουμε. Να νηστεύει η γλώσσα από εγωιστικούς και υπερηφάνους και αλαζονικούς λόγους, από περιαυτολογία. Το να λες λόγια εγωιστικά, επενετικά και εγκομιαστικά για τον εαυτό σου, αυτά είναι λόγια τα οποία ο Θεός αποδοκιμάζει. Γιατί να λες εγκόμια για τον εαυτό σου? Γιατί να επενείς και να εγκομιάζεις υπαρκτές ή ανύπαρκτες αρετές, ανύπαρκτα ή επαρκτά κατορθώματα? Αν είναι υπαρκτές οι αρετές σου και υπαρκτά τα κατορθώματά σου, δεν τα ξέρει ο Θεός? Γιατί εγκομιάζεις τον εαυτό σου? Δείχνεις ότι είσαι ένα υπερήφανο όν και σε καταδικάζει ο Θεός. Γιατί καταδικάστηκε ο Φαρισαίος της παραβολής? Είχε πολλές και σπουδαίες αρετές ο Φαρισαίος της παραβολής. Καταδικάστηκε διότι έπλεξε ο ίδιος το εγκόμιον του εαυτού του. Παλαιά Διαθήκη λέει εγκομιαζέτωσε ο πέλας και μη το σών στόμα. Να αφήσεις να σε εγκομιάσουν άλλοι και όχι να εγκομιάζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Ο Φαρισαίος καταδικάστηκε διότι περιαυτολογούσε. Και οι αρχαίοι προγονείς μας, για αυτούς που λένε μεγάλα λόγια, δεν είχαν καθόλου καλή ιδέα.
Σε μια τραγωδία διαβάζουμε «Ζεύς, μεγάλης γλώτους κόμπους υπερεχθέρι». Ο Ζεύς, λέγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, μισεί με το παραπάνω τα μεγάλα λόγια, τις κομποριμοσύνες, και τιμωρεί παραδειγματικώς τους κομπορίμονες. Να νηστεύσει η γλώσσα από αστεία. Να πει κανείς ένα αγνό, ένα αθώο αστείο, να γελάσουμε λίγο, είναι αμαρτία? Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι αμαρτία ένα αγνό, ένα αθώο αστείο που μας κάνει να γελάμε και διαλύει λίγο τον έφος της μελαγχολίας που επικάθεται πάνω στις ψυχές των τέκνων του Αδάμ. Όχι, δεν είναι αμαρτία. Αλλά να μην λέμε πολλά αστεία, έστω κι αν είναι αθώα, επαναλαμβάνω, αστεία, να μην λέμε πολλά αστεία και να μην γελάμε πολύ. Μέσα στα Ευαγγέλια δεν βλέπουμε ποτέ το Χριστό να γελάει. Βλέπουμε όμως επανειλημμένος να κλαίει και να δακρύζει. Όταν είναι κανείς λυπημένος, λέγει αστεία? Δεν λέει αστεία. Και αυτή η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι κατεξοχήν περίοδος λύπης. Και λυπημένοι πρέπει να είναι οι χριστιανοί, λυπούμενοι εις μετάνοιαν, και να μην λέγουν αστεία, όσο το δυνατόν λιγότερα αστεία. Να νηστεύσει η γλώσσα από σόκινς, εσχρά, αμαρτωλά αστεία. Τι λέγει ο Απόστολος? Μη δεις λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών εκπορευέστο. Από τα στόματα των χριστιανών να μην βγαίνει κανένας σάπιος λόγος, καμιά μορολογία ή εσχρολογία, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος. Το να βγαίνουν εσχροί λόγοι από το στόμα, ξέρετε πως μοιάζει, αδελφοί μου? Θα αναφέρω μία αηδή εικόνα. Υπάρχει μία αρρώστια που λέγεται ηλαιός, και αν κανείς πάθει ηλαιό, αδρανίσει το έντερο, μπορεί να βγάζει τα κόπρανά του από το στόμα. Να δεις άνθρωπο να βγάζει τα περιτώματα, τα κόπρανά του από το στόμα, οποία αηδής εικόνα. Πολύ αηδέστερη εικόνα παρουσιάζει ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει από το στόμα του εσχρά λόγια, σόκινς. Καθαρευέτο δε γλώσσα ρημάτων απρεπών, λέγει ο υμνογράφος. Η γλώσσα του χριστιανού να είναι καθαρή από απρεπή λόγια. Να νηστεύει η γλώσσα από κολακία. Εσείς είστε πτωχαδάκια, ταπεινή της γης, δεν σας κολακεύει κανείς. Υπάρχει όμως φόβος εσείς οι ταπεινοί να κολακεύσετε πρόσωπα που είστε υψηλά, ή άλλοι να κολακεύουν πρόσωπα που είναι ισχυρά, ή έχουν πλούτη, ή έχουν αξιώματα, ή έχουν εξουσίες, ή έχουν κοινωνική επιρροή. Όχι κολακία. Μισεί ο Θεός και βδελίσετε, σιχαίνετε την κολακία. Είναι κύβδηλο νόμισμα που θέτουν σε κυκλοφορία οι καιροσκόποι για να κερδίζουν την εύνοια των ισχυρών και να επιτυγχάνουν τους κοσμικούς σκοπούς των. Να νηστεύει η γλώσσα από αφθάδεια και προπαίτεια και αντιλογία. Ιδίως να νηστεύει η γλώσσα των νέων από αφθάδεια και προπαίτεια και αντιλογία απέναντι των μεγαλυτέρων και μάλιστα απέναντι των γονέων. Σήμερα οι νέοι είναι πολύ αφθάδεις. Τους ενισχύει στην αφθαδιά τους
το επίσημο κράτος με όλα τα μέσα και με την παιδεία, την εκπαίδευση. Και αυταδιάζουν οι νέοι, μιλούν ασεβώς προς τους γονείς των και προς τους μεγαλυτέρους και γίνονται πνεύματα αντιλογίας, και με την αντιλογία τους πάνε να σκάσουν κυριολεκτικά τους γονείς των. Ομοιάζουν οι νέοι με τους Ιουδαίους, των οποίων την προπαίτεια και την αυθάδεια στυλιτεύουν ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος. Να νηστεύσει η γλώσσα από ψιθυρισμούς. Ο ψιθυριστής είναι ένας από τους αμαρτωλούς που περιλαμβάνεται στο μεγάλο κομβολόγιο αμαρτωλών που έχει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Ποιος είναι ψιθυριστής? Αυτός που διαδίδει δεξιά-αριστερά, από στόμα σε στόμα, από αυτή σε αυτή, δυσφημιστικά λόγια εις βάρος των άλλων. Κακοήθης άνθρωπος. Οι ειδωλολάτροι είχαν αυτή την κακοήθεια. Χριστιανοί δεν επιτρέπεται να είναι ψιθυριστές. Να νηστεύσει η γλώσσα από κουτσομπολιό, ιδίως να νηστεύσει η γλώσσα των γυναικών, διότι οι γυναίκες ρέπουν περισσότερο προς το κουτσομπολιό. Σχολιάζουν ατέλειες, ελαστώματα, κουσούρια ανθρώπων, λοιπόν, στα σπίτια τους, στα σαλόνια, στους δρόμους, στις πλατείες, δεξιά, αριστερά. Λοιπόν, είναι και αυτό σοβαρή αμαρτία. Να νηστεύσει η γλώσσα από διαβολές και συκοφαντίες. Βαρύτερα αυτά τα αμαρτήματα. Τι σημαίνει διαβολή? Να κατηγορήσεις τον άλλον ψευδός, χωρίς να φταίει ο άλλος. Τι σημαίνει συκοφαντία? Να κατηγορήσεις πάλι τον άλλον ψευδός, χωρίς να φταίει. Είναι σοβαρό αμάρτημα η διαβολή? Χρειάζεται να το ερωτούμε, να το ρωτάμε? Αυτός που έχει αυτό το αμάρτημα της διαβολής λέγεται διάβολος μέσα στην Αγία Γραφή. Και ο μεγάλος διάβολος είναι ο Σατανάς. Και όσοι διαβάλλουν είναι οπαδοί του Σατανά. Ο συκοφάντης είναι πάλι κατά τη Γραφή φοβερό πράγμα, αφού ο ψαλμωδός λέγει: «Θεέ μου», λέει, «φύλαξέ με από συκοφαντία ανθρώπων και σου υπόσχομαι να τηρήσω τις εντολές σου». Φοβάμαι τη συκοφαντία των ανθρώπων. Αλλά και πάλι τι λέει η Γραφή? Ο Θεός θα ταπεινώσει το συκοφάντη. Να νηστεύει η γλώσσα από λόγους μίσους, λόγους εμπαθίας. Πω μερικοί άνθρωποι και θρησκευτικοί άνθρωποι πώς εκφράζονται για τους συνανθρώπους, πώς εκφράζονται για τους πραγματικούς ή υποθετικούς εχθρούς των. Δεν θέλω να τον βλέπω, δεν θέλω να τον ακούω, ούτε ζωγραφιστών, ούτε στο θάνατό μου, ούτε στο θάνατό του. Δεν τον συγχωρώ, δεν τον συγχωρώ. Τι λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο? Εάν δεν συγχωρήσετε, και μάλιστα από την καρδιά σας, λέγει αλλού, τα αμαρτήματα των συνανθρώπων, ούτε ο πατέρας μου ουράνιος θα συγχωρήσει τα ειδικά σας αμαρτήματα. Δεν συγχωρείς, κυρά μου, δεν συγχωρείς, κυριέ μου, όσα άλλα καλά να κάνεις δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι. Ο χριστιανισμός είναι συγχωρητικότης, συγγνώμη και αγάπη. Απόψε δεν είναι ο σπερινός της αγάπης και της συγγνώμης, Πάτερ Δημήτρη? Λοιπόν,
αδελφοί μου, δεν νομίζω εδώ μέσα στην αίθουσα να υπάρχει ψυχή που δεν συγχωρεί. Αν υπάρχει καμιά ψυχή, να αλλάξει και έτσι να βγει από την αίθουσα. Αλλαγμένη ψυχή. Να πει, Θεέ μου, συγχωρώ για να με συγχωρήσεις. Λίγα έχουν οι άνθρωποι απέναντί μου. Συγχωρώ τα λίγα, πολλά έχω εγώ απέναντί σου. Να μου συγχωρήσεις τα πολλά, τα αναρρύθμιτα. Να νηστεύει η γλώσσα από καταλαλιά και κατάκριση. Τι σημαίνει καταλαλιά και κατάκριση? Να κάνεις κρίση για τον άλλον άνθρωπο δυσμενή εναντίον του και να τον καταδικάζεις και όσον εξαρτάται από σένα να τον στέλνεις στην κόλαση. Να λες, αυτός είναι για την κόλαση. Κορυφαίο αμάρτημα αυτό. Όπως και η διαβολή και η συκοφαντία. Κορυφαίο αμάρτημα η καταλαλιά και η κατάκριση. Τι είπε ο Χριστός? Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν εννοεί να μην κρίνετε με την έννοια του να μην ελέγχετε. Εννοεί να μην κρίνετε από εμπάθεια, από εγωισμό, από κακία, από μίσος, από τάση να εξουθενώσετε τον άλλον. Να μην κατακρίνετε εννοεί. Να μην καταδικάζετε. Εάν καταδικάζετε, θα καταδικαστείτε. Έτσι λέει ο Χριστός. Εάν κρίνετε επίοικος, επίοικος θα κριθείτε. Εάν συκοφαντείς, κάνεις αμάρτημα πόσο μεγάλο. Εάν τώρα από εσάς σηκωθεί ένας και πάει και βάλει φωτιά στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών και τον κάψει, μικρότερο θα είναι το αμάρτημα αυτό από το να συκοφαντήσει έναν άνθρωπο. Εκείνο είναι μεγαλύτερο αμάρτημα και είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Πώς το υποφέρουν μερικοί αδελφοί μου να συκοφαντούν ανθρώπους, να σπηλώνουν τιμές, ψεύτικα. Δεν ξέρω πώς το υποφέρουν αυτό το πράγμα. Είναι ανυπόφορη αμαρτία. Δεν την ανέχεται ο Κύριος. Έτσι πάλι είναι μεγάλη αμαρτία η κατάκριση. Να καταδικάζεις τον άλλον, όσο αμαρτωλός κι αν είναι. Να τον ελέγξεις, ναι, από αγάπη και από πόθο διορθώσεως και για παραδειγματισμό και για φόβο των άλλων, αλλά να τον εξουθενώσεις τη συνείδησή σου, να χαρείς για τα ελαττωματά του και τα αμαρτήματά του και τις πτώσεις του και να τον εξαποστείλεις όσον εξαρτάται από σένα στην κόλαση, είναι φοβερό. Εσύ θα πας στην κόλαση. Μη κρίνετε, λέγει ο Απόστολος, με την έννοια του μη κατακρίνετε, μη καταδικάζετε, μέχρι ότου εμφανιστεί ο Κύριος, ο οποίος θα αποκαλύψει τα κρυπτά του σκότους και τα κρυπτά των καρδιών. Πού ξέρεις τι γίνεται μέσα στην καρδιά του Α ή του Β ανθρώπου? Να νηστεύσει η γλώσσα από άδικα λόγια, αποδεικτικά λόγια, λόγια που δαγκώνουν. Πω μερικοί άνθρωποι δηλητηριώδη σαν τα φίδια λένε λόγια που δαγκώνουν και δηλητηριάζουν, πικρά λόγια και λόγια εριστικά που ανάβουν φωτιές μεταξύ των ανθρώπων, διεγείρουν μάχες και φιλονικίες και μπορεί να συμβούν και εγκλήματα. Ένας πικρός λόγος, ένας δεικτικός λόγος μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να μαραζώσει, σαν το άνθος που μαραίνεται, να τον οδηγήσει πρόωρα στον τάφο. Είναι φρικτή αυτή η αμαρτία. Να νηστεύσει η γλώσσα από ψεύδι και από ψεύτικες μαρτυρίες
και από ψευδορκίες που είναι κορυφαία αμαρτήματα. Λέμε ψέματα πολλές φορές με ελαφρύ συνείδηση. Κι αν μεν λες ψέματα μικρά, κάμια φορά κατά ανάγκην, χωρίς να ζημιώσεις κανένα, τέλος πάντων το πράγμα είναι συζητήσιμο. Θα πάμε και αυτό να το πούμε στον πνευματικό πάτερ. Κάμια φορά λέω κανένα ψέμα μικρό, όχι να κάνω κακό, αλλά αν λες ψέματα για να κάνεις κακό, λες ψέματα μεγάλα, είσαι ένας ανηλικρινής άνθρωπος και λες ψέματα εις βάρος άλλων και φτάνεις μέχρι το σημείο να παλαμίζεις το Ευαγγέλιο και να κάνεις ψευδορκία, πω, είναι σαν να καταβυθίζεσαι στον πυθμένα της κολάσεως. Για να καταλάβουμε, αδελφοί μου, πόσο φοβερό είναι το ψέμα, ας σκεφτούμε ότι ο Απόστολος Ιωάννης ονομάζει τον διάβολο πατέρα του ψεύδους, ενώ ο Χριστός είναι η αλήθεια. Είπα να νηστεύσει η γλώσσα από ψεύδι και ψευδομαρτυρίες και ψευδορκίες. Να νηστεύσει η γλώσσα και απλώς από όρκους. Ή αν βρίσκεσαι στην ανάγκη να δώσεις ένα όρκο για μεγάλα θέματα, εκκλησιαστικά, πνευματικά θέματα, να λάμψει η αλήθεια του Θεού, δώσε τον όρκο, αν και πάλι μένει ένα ερωτηματικό μέσα στη συνείδηση. Πολλοί πατέρες ασχολούνται με το θέμα του όρκου και δεν έχει ξεκαθαριστεί πέρα για πέρα το ζήτημα του όρκου. Αλλά αν δίνεις όρκο για υλικά πράγματα ή αν δίνεις όρκο υποσχέσεως, ορκίζομαι να κάνω τούτο και το άλλο, και δεν εκπληρώνεις την υπόσχεσή σου, διαπράττεις πάλι κορυφαίο αμάρτημα. Μη υπόσχεσαι εν όρκος. Δεν ξέρεις αν θα μπορέσεις να εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου. Και μη λάβε υπόψη σου τι λέγει ο Χριστός για τον όρκο. Μη ομώσαι όλος. Μην ορκίζεσαι καθόλου για τέτοια πράγματα, τουλάχιστον υλικά, και για να βεβαιώσεις υποσχέσεις που δίνεις και είναι δυνατόν να μην μπορέσεις να εκπληρώσεις, μη ορκίζεσαι καθόλου. Μερικές ιδίως γυναίκες έχουν την κακή συνήθεια να βεβαιώνουν πολλά πράγματα με όρκος. Λοιπόν, να επικαλούν το όνομα του Θεού για να βεβαιώσουν το α ή το β, με βλέπω Θεός, να με κάψει ο Θεός αν δεν σου λέω την αλήθεια και τα διάφτα, να μην χαρώ το παιδί μου. Τέτοια πράγματα είναι και αυτά πολύ μεγάλα αμαρτήματα. Πολύ μεγάλα αμαρτήματα. Και μερικές φορές παραδειγματικώς τιμωρεί, αποδοκιμάζει ο Θεός ανθρώπους, γυναίκες που κάνουν τέτοιους όρκους. Να νηστεύσει η γλώσσα από κατάρες. Έχουν μερικοί άνθρωποι, περισσότερο πάλι γυναίκες, την κακή συνήθεια να καταρώνται. Να μην χαρώ το παιδί μου, να θάψω το παιδί μου, κακό χρόνο να έχεις, προκοπή να μην έχεις, ο χρόνος να μην σε βρει και τέτοια πράγματα. Είναι και αυτό κορυφαία αμαρτία. Τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος? Αδελφοί μου, λέει, μπορεί από μια πηγή, από την ίδια πηγή, να βγαίνει νερό γλυκό και αρμυρό? Μπορεί από το ίδιο στόμα να βγαίνει ευλογία και κατάρα? Γιατί με τη γλώσσα μας ευλογούμε το Θεό και με την ίδια γλώσσα καταρώμαστε τους ανθρώπους, τους καθομοίους συν Θεού γεγονότας που έχουν γίνει κατά την πνευματική μορφή του Θεού που είναι όμοιοι με το Θεό που είναι μικρή θεοί. Ευλογείς το Θεό και καταράσε τους μικρούς θεούς, τους ανθρώπους, τους αδελφούς. Αντίφασης είναι.
να νηστεύει η γλώσσα από ασέβειες, από λόγια ασεβή. Ποια είναι ασεβή λόγια? Να κάθεσαι και να κριτικάρεις το Θεό και τις ενεργειές Του και τις γραφές Του και να λες αυτή η εντολή του Θεού δεν μου αρέσει, δεν είναι σωστή. Λοιπόν, να λες αυτό το δόγμα της πίστεως δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αυτά είναι ασέβεια. Είναι λόγια ασεβείς, λοιπόν αιρετικοί, άπιστοι, άθεοι λόγοι είναι. Να νηστεύει η γλώσσα από βλασφημίες. Πω πω η βλασφημία. Την άφησα τελευταία, γιατί είναι το πιο φρικτό αμάρτημα. Είναι κατευθείαν προσβολή του Θεού να ανοίγεις το στόμα σου, άνθρωπε, και να υβρίζεις το Θεό με αισχρά λόγια, σαν να είναι ο Θεός το αισχρότερο και το ελεηνότερο πρόσωπο. Να υβρίζεις την Παναγία, να υβρίζεις τους Αγίους. Βόθρος είναι τέτοιο στόμα. Κούλασης είναι τέτοια καρδιά. Όποιος υβρίζει, αδελφοί μου, μοιάζει με εκείνον τον ασεβή που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, ότι βλαστήμησε το Θεό και ταράχτηκαν οι Ισραηλίτες. Δεν είχε ακουστεί βλασφημία εναντίον του Θεού στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Και πήγαν στο Μωυσή αμέσως και του λένε: Μωυσή, αρχηγέ μας, αυτός εδώ βλαστήμησε το Θεό. Ταράχτηκε και ο Μωυσής και λέγει: δεν μπορώ να αποφανθώ για την τιμωρία αυτού του ανθρώπου. Είναι εξόχωση δεχθές το αμάρτημα και γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό να του φανερώσει ο Θεός ποια τιμωρία αρμόζει στον ασεβή. Και τι διάταξε ο Θεός? Να τον στήσουν σε απόσταση και όλος ο λαός να τον λιθοβολήσει. Σε λίγο ένα βουνό από πέτρες πάνω από το βλάσφημο. Τέτοια τιμωρία αξίζουν όλοι οι βλάσφημοι. Αλλά τιμωρήθηκε εκείνος παραδειγματικός και φίδεται ο Θεός των πολλών και μακροθυμεί και αναμένει τη μετανιά μας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ βλάσφημο έθνος. Ο πατήρ Αγουστίνος ξεχωρίζει τρεις αμαρτίες ως κορυφαίες αμαρτίες στο έθνος μας. Μία από τις τρεις αμαρτίες είναι η βλασφημία. Αν δεν κόψουμε τη βλασφημία, θα μας κόψει ο Θεός, αδελφοί μου. Είπαμε να νηστεύει η γλώσσα. Να νηστεύουν και τα αυτιά. Από τι να νηστεύουν τα αυτιά? Από άπρεπα, από αισχρά και αμαρτωλά ακούσματα. Να μην γαργαλίζονται τα αυτιά μας όταν ακούν αισχρά λόγια από άλλους και να μην ακούνε τα αυτιά μας αισχρά τραγούδια. Τι δίσκοι, τι τραγούδια κυκλοφορούν τώρα τελευταία? Πλούτησαν αυτοί οι παλιάνθρωποι που έχουν αυτούς τους σατανικούς δίσκους. Σατανικούς, με σατανάδες, με κέρατα και με ωραίες ζωγραφισμένους πάνω στους δίσκους και με λόγια φοβερά, φοβερά, πέρα για πέρα σατανικά. Και δίσκος που γράφει 666, το νούμερο του Αντιχρίστου. Λοιπόν, μου έλεγε κάποιος πνευματικός άνθρωπος ότι είναι δυνατόν την ώρα που ακούει κανείς ένα τέτοιο δίσκο δαιμονικό να μπει το δαιμόνιο μέσα του και να δαιμονιστεί. Έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Καθαρίστε τα σπίτια σας τυχόν αν έχουν τέτοιους δίσκους. Πετάξτε τους, πετάξτε τους. Δεν είναι τραγούδια αυτά. Αυτά είναι η ορορυγμή του λέοντος, του οριωμένου και ζητούντος τι να καταπεί. Είναι τα ουρλιάσματα του σατανά είναι.
να νηστεύσουν τα μάτια επίσης. Από τι να νηστεύσουν τα μάτια? Από αμαρτωλά αναγνώσματα και αμαρτωλά θεάματα. Πόσα ματάκια σκύβουν πάνω στα χαρτιά και διαβάζουν έργα αθεϊστικά, αντιχριστιανικά, βιβλία, περιοδικά. Πόσα μάτια σκύβουν απάνω σε σχρά περιοδικά και βλέπουν σχρές εικόνες και παραστάσεις. Πόσα μάτια καρφώνονται επάνω στα θέατρα και στους κινηματογράφους, στις προβολές των κινηματογράφων και επάνω στην εσχρή τηλεόραση. Είναι πορνεία, είναι πορνεία. Να νηστεύσουν τα μάτια από εσχρά θεάματα, ιδίως από εσχρή τηλεόραση. Ανομολόγητα έσχη παρουσιάζει η ελληνική τηλεόραση. Σήμερα δε μου έλεγε ένας χριστιανός, παρουσίασε ένα έργο που έλεγαν ο Απόλλων, ο αρχαίος ψεύτικος θεός, αυτός είναι το φως και ο Χριστός είναι το σκότος, και αυτοί οι παλιά άνθρωποι που προβάλλουν αυτά τα έργα, αυτοί είναι οι προστάτες του σκότους. Θα καταστραφούμε, γιατί δεν υπάρχει λαός να αντιδράσει. Δεν υπάρχει λαός να αντιδράσει. Δεν είναι καλός ο λαός. Δεν είναι καλός ο λαός. Άμα είναι υλικά αιτήματα, χαλάει τον κόσμο. Είδατε οι φορτηγαντζίδες? Ταπείνωσαν την κυβέρνηση. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Να ταπεινώνετε και οι επιρμένοι οφρείς των μεγάλων. Αλλά θα χαίρονταν και θα αγάλλονταν οι ουρανοί αν ο λαός ταπείνωνε τους άρχοντες για μεγάλα και ξηρά θέματα. Θα υπάρχει εδώ μέσα κανένας ελεηνός και αχρίος που θα πει πολιτικολογή ο ομιλητής, ενώ ξέρετε ότι με τέτοια γλώσσα μιλούσαμε και κατά την προηγουμένη πολιτική κατάσταση και πάντοτε. Κάνας ελεηνός που θα πει δεν ξαναπάω στο κήρυγμα, να μην ξανάρθει. Αυτό διάβαζα χθες στον Ισαΐα. Διάβαζα χθες στον Ισαΐα, έλεγε ο Θεός, μην ξαναπατήσετε το πόδι σας στο ναό μου, στο ναό μου, σας αηδίασα. Έτσι λέγει ο Θεός. Δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε ευγενέστερα από το Θεό. Αυτά λέγουν οι γραφές. Δεν εξηγούμε άλλα βιβλία. Τις γραφές εξηγούμε. Το λόγο του Θεού, αδελφοί, εξηγούμε. Να προχωρήσουμε στο εσωτερικό του ανθρώπου. Ή μάλλον παραλείψαμε κάτι. Να νηστεύσει η γαστέρα από υλικές τροφές, να νηστεύσουν και τα υπογάστρια, πνευματικός, να νηστεύσουν τα υπογάστρια από τα αισχρά αμαρτήματα, από το καταμόνας αμάρτημα και την πορνεία και τη μοιχεία μέχρι την ασέλγεια. Είναι φοβερά όλα αυτά τα αμαρτήματα. Και αυτό το καταμόνας αμάρτημα του αυνάν, για ένα θρησκευτικό άνθρωπο που έχει γνώση του θελήματος του Θεού, είναι μεγάλο και τον εκμυδενίζει στη συνείδησή του. Κάποτε μέσα στην έρημο που ήταν πλήθος ασκητέ, απλώθηκε φοβερή δυσοσμία. Ένας ασκητής Άγιος που είχε χάρισμα είδε πτώση και είπε, «Μέγα στήλος έπεσε εν τη έρημο». Ένας μεγάλος στήλος, ένας μεγάλος ασκητής έπεσε και βρώμησε η έρημος από το αμάρτημά του. Σε τι αμάρτημα έπεσε? Στο καταμόνας αμάρτημα, στο αμάρτημα του αυνάν, και γέμισε από βρωμιά η έρημος. Αυτό το αμάρτημα για ένα θρησκευτικό είναι σαν μια πορνεία ενός κοσμικού. Γι' αυτό να μην καυχηθεί ποτέ άνθρωπος ότι είναι σπουδαίος και Άγιος. Να νηστεύσει
Ο άνθρωπος από πορνεία. Φεύγεται την πορνεία, φωνάζει ο Απόστολος. Κάθε αμάρτημα που κάνει καθένας είναι έξω από το σώμα. Ο αμαρτάνων αμαρτάνει μέσα στο ίδιο του το σώμα. Να νηστεύσει ο άνθρωπος από μοιχεία. Η μοιχεία είναι αμάρτημα μεγαλύτερο από την πορνεία, είναι πνευματικός θάνατος. Ο γάμος κατά το Ευαγγέλιο διαλύεται με το φυσικό θάνατο και σε μια άλλη περίπτωση με τη μοιχεία που είναι πνευματικός θάνατος. 7 χρόνια οι αυστηροί κανόνες κανονίζουν το αμάρτημα της πορνείας, 18-20 χρόνια το αμάρτημα της μοιχείας. Να νηστεύει κανείς από ασέλιγες, τρομερά και ακατονόμαστα αμαρτήματα, αμαρτήματα Σοδόμων και Γομόρας. Φτάσαμε στην εποχή και αυτά τα αμαρτήματα να μην θεωρούνται τίποτε. Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει το Θεό να μην θέλει να πιστεύσει ότι στο Σόδομα και Γόμορα γίνονταν τέτοια φρικτά αμαρτήματα, και λέει θα κατεβώ να πάω να δω με τα μάτια μου, γίνονται τέτοια πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Να νηστεύομαι όχι μόνο από αυτά τα αμαρτήματα που είπαμε, αλλά και από την νόμιμη ειδονή, να νηστεύουν οι έγκαμοι ορισμένες ημέρες και περιόδους του εκκλησιαστικού έτος. Μάλιστα, πως λέγει ο Απόστολος, μη αποστερείται αλλήλως, λέει στους συζύγους, ή μη άντι εξ συμφώνου προς καιρών, ή να σχολάζεται εν την προσευχή και την νηστεία. Είναι οι μέρες που έχουν διάκριση. Δεν είναι ο γάμος κτηνοδία. Και μέσα στο γάμο πρέπει να υπάρχουν νησίδες εγκρατείας και αγνότητος. Και ευπρέπεια να υπάρχει μέσα στο γάμο. Να νηστεύει ο νους. Πάμε στο εσωτερικό του ανθρώπου. Από τι να νηστεύει ο νους? Από αισχρούς λογισμούς. Μπορεί να μην αμαρτήσεις με το κορμί, αλλά αν φιλοξενείς τους αισχρούς λογισμούς και έχεις μέσα στο μυαλό σου αισχρούς συνδυασμούς, όπως λέγει μια προσευχή, έχεις κάνει την αμαρτία. Μέσα στα μυστικά διαμερίσματα της ψυχής σου έχεις κάνει το μυαλό σου, άνθρωπέ μου, το καθαρότατο μέρος της υπάρξεώς σου σκουπιδοτενεκέ. Να νηστεύει η καρδιά. Από τι να νηστεύει η καρδιά? Από κακία, από μοχθηρία, από φθόνο, από αντιζηλία, από πλεονεξία, από γονγκισμό που είναι εσωτερική βλασφημία. Από όλα αυτά τα κακά να νηστεύει η καρδιά. Πνευματική νηστεία, είπαμε, είναι η των κακών αλωτρίωσης, η αποχή από όλα τα κακά. Να νηστεύσουμε από το κακό που λέγεται αδικία. Να νηστεύουν οι χαρτοπαίκτες, να νηστεύσουν από το κακό που λέγεται χαρτοπαιξία. Να νηστεύσουν οι γυναίκες ιδίως από το κακό που λέγεται κοσμική και αισχρή και έξαλλη μόδα. Θα σωθεί η γυναίκα η οποία παρουσιάζεται με σκανδαλώδη εμφάνιση? Τι εμφάνιση είναι αυτή που έχουν μερικές γυναίκες και μερικές θρησκευτικές, παρακαλώ, γυναίκες? Αν λέγει ψέματα η Γραφή, τότε δεν θα κολλαστούν. Αλλά η Γραφή δεν λέει ψέματα. Όλες οι προσπάθειες της γυναίκας να δείξει τα κρέατά της, σαν να μην έχει κάτι ανώτερο μέσα της. Μα απορεί κανείς πως υπάρχουν κάπου νέοι ακόμη αγνοί. Απορεί κανείς, είναι καθαρό θαύμα του Θεού. Καθαρό θαύμα του Θεού, αδελφοί μου. Να συνειδητοποιήσουμε, οι χριστιανοί είναι ελάχιστοι, ελαχιστότατοι. Μην βαυκαλιζόμεθα με την ιδέα ότι υπάρχουν χριστιανοί. Ελάχιστοι είναι χριστιανοί.
και ελάχιστες είναι οι χριστιανές. Χορεύει ο διάβολος, έχει πλεονεκτήσει ο διάβολος. Τι θα πει έχει πλεονεκτήσει, το λέει ο Απόστολος. Από παντού αυτός ο πλεονέκτης έχει βγάλει κέρδος και από τα θρησκευτικά πρόσωπα βγάζει κέρδος. Έχει μασκαρέψει όλο τον κόσμο. Να νηστεύσουμε, να απέχουμε από εγκλήματα, προπάντων από το τρομερό έγκλημα των εκτρώσεων, κορυφαίο έγκλημα, ιδεχθέστατο έγκλημα. Τα είπαμε, τα ξαναλέμε, 300.000 παιδιά κατακερματίζονται, κατακρεουργούνται μέσα στην κοιλιά της γυναίκας. 300.000 παιδιά, το αίμα τους θα γίνει ερυθρά θάλασσα και θα μας πνίξει όπως η ερυθρά θάλασσα έπνιξε τα στρατεύματα του Φαραώ. Αλίμονο δε, αν τελικώς αυτοί που κυβερνούν και κυβερνώνται από σκοτεινές δυνάμεις ψηφίσουν νόμο υπέρ των εκτρώσεων, οι 300.000 θα γίνουν 400.000 και 500.000 και οι τίμιοι Έλληνες θα πληρώνουν φόρο για τα κέφια και τα εγκλήματα των ελεηνών ανθρώπων. Τελείωσα, αδελφοί μου. Μίλησα λιγότερο για την σωματική νηστεία, την υλική νηστεία, και περισσότερο για την πνευματική νηστεία. Δεν είναι ευχάριστο πράγμα η νηστεία. Κάθε εγκράτεια δεν είναι ευχάριστο πράγμα. Είναι άσκησης, είναι γυμνάσμα. Και οι ασκήσεις και τα γυμνάσματα δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Αλλά ακριβώς διότι δεν είναι ευχάριστο πράγμα, σε αυτόν τον κόσμο που είναι κόσμος αγώνος, στάδιο αγώνος, έχει σπουδαία σημασία η νηστεία. Όσοι τηρούν εδώ τη νηστεία, τη διπλή νηστεία, την υλική νηστεία εφόσον είναι υγιής, για τους αρρώστους, τους πραγματικά αρρώστους υπάρχει εξαίρεση. Και όσοι τηρούν την πνευματική νηστεία, από αυτή δεν εξαιρείται κανείς. Όσοι απέχουν από τα κακά, λοιπόν, αυτοί σε αυτό το σύντομο κόσμο θα νηστεύουν. Έρχεται άλλος κόσμος. Έρχεται άλλη ημέρα. Όπως ήρθε η σημερινή ημέρα, έρχεται η μεγάλη ημέρα. Η ημέρα του αιώνος, όπως λέει ο Απόστολος. Η αιωνία ημέρα που δεν τελειώνει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εκείνη την ημέρα όσοι νηστεύουν σε αυτόν τον κόσμο θα καταλύσουν διαπαντός την νηστεία. Θα γεύονται όλα τα αγαθά του Θεού. Θα απολαμβάνουν την άρρητη ειδονή του ουρανού. Όποιον νηστεύει το σύντομο αυτό διάστημα θα καταλύει αιωνίως και θα γεύεται και θα απολαμβάνει αγαθά που μάτι δεν τα είδε, αυτή δεν τα άκουσε, φαντασία δεν τα φαντάστηκε, απερίγραπτα και αφάνταστα αγαθά που θα κατεφραίνουν την ψυχή και θα κάνουν τον άνθρωπο τρισευτυχισμένο. Αγαθά των οποίων, αδελφοί, δια της φιλανθρωπίας του Κυρίου ήρθε όλοι ανεξαιρέτως να αξιωθούμε. Αμήν.